Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Ξενία Live TV, στο Metropolitan Expo, στην Ξενία 2021. Και επειδή συζητάμε για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο τουριστικός κλάδος, ο ξενοδοχειακός κλάδος, τι μπορεί να γίνει, τι κινήσεις πρέπει να γίνουν, τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρηματίες, είτε είναι μεγάλοι στον κλάδο, είτε είναι μεσαίοι ή μικροί, το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν και οι επενδύσεις τους και πώς μπορούν να κινηθούν πιο ευέλικτα σε αυτό. Μαζί μας είναι ο κύριος Μανώλης Κουτελιάς από την Όηση Σύμβουλη Ανάπτυξης ΑΕ. Καλησπέρα κύριε Κουτελιά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Αρκετά χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή βλέπω και τον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις και το κομμάτι του ΕΣΠΑ και των νέους αναπτυξιακούς κλπ. Τι είναι αυτό, καταρχήν μιλάμε για παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν κύριε Κουτελιά το σύνολο των επιχειρήσεων και στον ξενοδοχειακό και το σιωκλάδο, δεν είναι μόνο για αυτούς, ανεξαρτητός μεγέθους. Να πω πως ναι, στην ερώτησή σας ευθέως αφορούν το σύνολο και μικρές και μεσαίες και μεγάλες, τόσο στις στρατηγικές επενδύσεις, στον νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων που εισήχθη στη Βουλή αυτή την εβδομάδα, όσο και στον επικείμενο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος τέθηκε σε διαβούλευση αυτό το μήνα και αναμένεται να πάει στη Βουλή το Δεκέμβριο. Και στα δύο αυτά νομοσχέδια θα εντάσσονται όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους. Αυτό το οποίο θα τροποποιείται θα είναι το κίνητρο. Στις μικρές επιχειρήσεις θα υπάρχουν όλα τα κίνητρα διαθέσιμα, τόσο η επιχορήγηση όσο και η φοροαπαλλαγή, το leasing και οι λοιπές ενισχύσεις. Αντίθετα στις μεσαίες και στις μεγάλες θα χορηγούνται το σύνολο των κινήτρων πλην της επιδότησης. Αυτό η αγορά εκτιμά ότι είναι ένα ιδιαίτερο πλήγμα, ειδικά για τις μεσαίες επιχειρήσεις, καθότι αν μιλάμε και για τις τουριστικές, είναι εντάσεις εργασίας. Άρα, για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα έργα και να μπορέσουν να είναι βιώσιμες, χρειάζονται άμεσα επενδυτικά κίνητρα. Θα δούμε βέβαια αν αυτό θα παραμείνει έτσι και όταν θα πάει ο αναπτυξιακός νόμος στη Βουλή ή αν θα υπάρξει κάποια τροποποίηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τι είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει? Αυτό το οποίο είναι πάγιο αίτημα της αγοράς αυτή τη στιγμή είναι να δίνεται το κίνητρο της επιχορήγησης, κυρίως μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην χρηματοδότηση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο όπως και τις μικρές. Εδώ βλέπουμε μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί. Έρχονται να μπουν ουσιαστικά στην ίδια μοίρα με τις μεγάλες και να μην μπορούν να πάρουν επιδότηση. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το οποίο σίγουρα για τις μεσαίες επιχειρήσεις θα παίξει μεγάλο ρόλο στα επενδυτικά τους πλάνα. Και το βασικό ερώτημα, επίσης, κύριε Κουτελιά, είναι τι πρέπει να, μάλλον όχι τι πρέπει, μια επιχείρηση πρέπει να απευθυνθεί σε συμβούλους. Σωστά, σωστά. Όπως είναι η νόησης. Πρώτον, γιατί? Γιατί ακούω πολλές εταιρείες, μα θα πάω, θα μου πάρει λεφτά, προφανώς και εσείς πρέπει κάπως να χρηματοδοτήσετε τη λειτουργία σας. Τι πρέπει να προσέχει κάποιος στην επιλογή συμβούλου? Σίγουρα θα πρέπει να επισκέπτεται το site του συμβούλου για να δει όντως το μέγεθος και την υπόσταση, να δει το πελατολόγιο του συμβούλου, τις δουλειές που έχει κάνει, τη θέση του στην αγορά, διότι είναι πολύ σημαντικός ρόλος, όπως σε όλα τα πράγματα των επιχειρήσεων, έτσι και στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τα κίνητρα. Ένας σύμβουλος είναι εξειδικευμένος στο κομμάτι αυτό. Θα βοηθήσει την επιχείρηση να φέρει εις πέρα στο επενδυτικό της πλάνο και σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι προς όφελός της με μικρότερο κόστος στο τέλος της ημέρας από το να το έτρεχε μόνη της στο επενδυτικό της πρόγραμμα. Μάλιστα. Και τελευταίο, πέραν αυτών των εργαλείων, δηλαδή των εργαλείων από πλευράς κράτους, να το πω έτσι, είτε είναι η Ελληνική Δημοκρατία είτε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία μπορεί να κατευθύνετε εσείς τους επιχειρήσεις του τουρισμού? Πλην λοιπόν του αναπτυξιακού και του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις, θα υπάρξει στο επόμενο χρονικό διάστημα σειρά προσκλήσεων που αναμένεται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Εκεί θα μπορούν να ενταχθούν έργα μικρότερου ενδεχομένως βεληνικούς σε σχέση με τον αναπτυξιακό και τις στρατηγικές. Άρα έργα της τάξης μέχρι του 1 εκατομμυρίου, σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Άρα και στον τουρισμό και στη μεταποίηση και στην παροχή υπηρεσιών.
κ. Μανώλης Κουταλιάς από την Όζη Σύμβουλη Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, κ. Κουταλιά. Είμαστε καλά. Θα ξαναλέμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Ξενία Live TV.